με διαδικασίες εξπρές στο οικονομικό επιτελείο προχωρεί σε πλήρες άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων και απελευθέρωση αγορών με στόχο την τόνωση της απασχόλησης και τιμής των τιμών. Μέχρι τον Ιούλιο θα είναι έτοιμη η νέα μελέτη του ΚΕΠ και θα ακολουθήσει νομοθετική παρέμβαση για να έρθουν όλοι οι περιορισμοί σε 20 δημοφιλή επαγγέλματα και υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων δικηγόροι, συμβολιογράφοι, μηχανικοί, ιατρικά επαγγέλματα, λογιστές και ιδιωτική εκπαίδευση. Στο θέμα αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου, Βασίλης Γιώργαρης, ο οποίος τόνισε ότι είναι κάθετα αντίθετος με αυτό το μέτρο, καθώς εξυπηρετούνται ξένα συμφέροντα, ενώ αντίθετος, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, είναι και με το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές. Βλέπουμε ότι στο πολυνομοσχέδιο Σκούπα, που θα λέγαμε ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να ανοίξει τα επαγγέλματα, σε μια κρίσιμη χρονική περίοδο και συγκυρία που περνάνε οι ελληνικές επιχειρήσεις και το ελληνικό εμπόριο. Ένα πολυνομοσχέδιο Σκούπα, που θα λέγαμε, που ισοπεδώνει τα πάντα. Ένα πολυνομοσχέδιο που δεν κοιτάει τις επιχειρήσεις, ένα πολυνομοσχέδιο που κοιτάει τις πολυεθνικές εταιρείες και τα πολυεθνικά συμφέροντα. Από ό,τι είδατε και το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, χάνεται δηλαδή, με λίγα λόγια, ο χάρτης των επαγγελμάτων, γίνεται ένα απροδιόριστο σημείο αναφοράς για όσον αφορά τα επαγγέλματα. Από όλους τους συλλόγους, από όλους τους κλάδους, εμείς είχαμε τοποθετηθεί ότι θέλαμε να υπάρχει το μέτρο του έλεγχου των κλειστών επαγγελμάτων, να μην υπάρχει αυτή η ασυδοσία που μπορεί να γίνει πλέον τώρα. Βέβαια, την ευθύνη την έχει η κυβέρνηση αποφασίζει και η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων. Όπως την ευθύνη και το άνοιγμα για τις Κυριακές το έχει η κυβέρνηση, που βρίσκει κάθετα αντίθετους όλους τους εμπορικούς συλλόγους ανά όλη την Ελλάδα, και βλέπουμε για άλλη μία φορά κλείνει τα αυτιά της, παίρνει το βλέμμα από τα ριζικά προβλήματα των εμπόρων και του εμπορικού κόσμου και επιμένει στο άνοιγμα των Κυριακών. Είμαστε κάθετα αντίθετοι και σε αυτό, και δεν μπορούμε δηλαδή να δώσουμε μια λύση για τις Κυριακές, ότι μπορεί να λύσει το πρόβλημα το οικονομικό, όταν τις υπόλοιπες μέρες δεν υπάρχει κίνηση, πόσο θα υπάρχει και την Κυριακή. Αυτό είναι άλλο ένα μέτρο που θέλουν οι πολυεθνικές εταιρείες, που θέλουν τα ξένα κεφάλαια που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στη χώρα μας και που δραστηριοποιούνται ήδη, να ανοίξουν και τις Κυριακές. Ένα θεμέλιο, μια βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής οικογένειας, που είναι κρίμα αυτή τη στιγμή. Η ελληνική οικογένεια, που είναι το κάθετη αξιότιμο για τον κάθε οικογενειάρχη, να ανοίγουμε και τις Κυριακές χωρίς πλέον κανένα αποτέλεσμα. Αν υπήρχε αποτέλεσμα, να ήσασταν βέβαιοι ότι θα ήμασταν οι πρώτοι που θα βγαίναμε μπροστά και θα το ζητάγαμε από μόνοι μας. Πλέον δεν υπάρχει αποτέλεσμα για τις Κυριακές.